αγαπητοί μας τηλεθεατές, μικροί και μεγάλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο παιχνίδι μας στις Παιχνιδοπαγίδες. Εγώ είμαι η Άννα. Πάμε να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα μέλη της παρέας μας για σήμερα. Στην πορτοκαλί ομάδα έχουμε τα κορίτσια. Χριστίνα. Άννα. Γεια σας κορίτσια. Από πού μας έρχεστε? Από το τρίτο γυμνάσιο Εβόσμου. Πολύ ωραία. Και στην κίτρινη ομάδα έχουμε μαζί μας... τον Κώστα. Και τον Γιώργο. Από πού μας έρχεστε εσείς, παιδιά? Και εμείς από το τρίτο. Πολύ ωραία. Είστε έτοιμοι να παίξουμε μαζί? Ναι. Στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού μας θα σας κάνω μία ερώτηση για να δούμε ποια από τις δύο τις ομάδες θα ξεκινήσει πρώτη. Ξεκινάμε λοιπόν. Πόσα λεπτά έχει μία ώρα? Τα αγόρια πάτησαν πρώτη το κουμπί. 60 λεπτά. Πολύ σωστά. Ξεκινάμε με την κίτρινη ομάδα λοιπόν. Παιδιά, στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού μας θα εμφανίζονται 16 τετραγωνάκια. Θα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις και κάποιες άλλες εκπλήξεις. Θα διαλέγει κάθε ομάδα από έναν αριθμό και θα βλέπουμε τι κρύβεται από πίσω. Πάμε να ξεκινήσουμε με την κίτρινη ομάδα. Παιδιά, εσείς ποιο νούμερο θα διαλέξετε? Το 7. Για να δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από το 7. Τυρί. Τυρί είναι 10 βαθμοί χωρίς να χρειαστεί καν να απαντήσετε σωστά και σε κάποια ερώτηση. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ομάδα. Εσείς παιδιά, τι θα διαλέξετε? Το 11. Για να δούμε τι κρύβεται πίσω από τον αριθμό 11. Παγίδα. Θα χάσουμε 10 βαθμούς. Στη συνέχεια, εσείς παιδιά, τι θα διαλέξετε? Να πω εγώ. Ναι. Το 10. Στον αριθμό 10 υπάρχει ερώτηση. Ωραία. Τι υλικό χρησιμοποιείται στην αγκιοπλαστική? Τι υλικό χρησιμοποιούμε? Πυλός. Πολύ σωστά. Εσείς παιδιά? Το 8. Στον αριθμό 8, για να δούμε τι κρύβεται από πίσω, υπάρχει ερώτηση. Σε ποια χώρα ζούσε η βασίλισσα Κλεοπάτρα? Στην Αίγυπτο. Μπράβο, πολύ σωστά. Επόμενη. Εσείς παιδιά, ποιον αριθμό θα διαλέξετε? Το 15. Ερώτηση. Ποιο άθλημα παίζετε σε διάδρομο? Στίβος. Λάθος. Έχετε χρόνο να σκεφτείτε 30 δεύτερα ακόμα, μήπως το θυμηθείτε, για προσπαθήστε ένα άθλημα σε διάδρομο. Ελάτε, σκεφτείτε. Τέλος χρόνου. Κορίτσια, εσείς, μήπως θυμόσαστε, μήπως μπορείτε να σκεφτείτε ποιο άθλημα γίνεται σε διάδρομο? Δεν ξέρω, δεν θυμόμαστε. Το bowling. Δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη ομάδα. Τι θα διαλέξετε? Τον αριθμό 1. Στον αριθμό 1 βρίσκεται ερώτηση. Ποιο είναι το όνομα του ιδρύματος που συλλέγει και αποθηκεύει έργα εκτύπωσης και γραφής για γενική χρήση? Έχετε 30 δεύτερα να σκεφτείτε. Τέλος χρόνου. Δεν μπορέσατε να σκεφτείτε κάτι. Δεν σας ήρθε κάτι μάλλον στο μυαλό, ε? Παιδιά, εσείς σκεφτήκατε κάτι μάλλον? Μήπως βρήκατε κάτι? Όχι. Όχι. Είναι η βιβλιοθήκη.
η σωστή απάντηση. Δεν πειράζει όμως. Σειρά σας. Το 3. Για να δούμε τι κρύβεται πίσω από τον αριθμό 3. Τυρί. Παίρνετε 10 βαθμούς χωρίς καν να απαντήσετε σε κάποια ερώτηση. Τέλειο. Μπράβο, παιδιά. Σειρά σας, κορίτσια. Το 5. Στον αριθμό 5 κρύβεται ερώτηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του κόσμου? Να απαντήσω. Ναι, φυσικά. Αμαζόνιος. Πολύ σωστά. Μπράβο, κορίτσια. Η σωστή απάντηση είναι το δάσος του Αμαζονίου. Αγόρια, σειρά σας. Το 13. Για να δούμε τι κρύβεται πίσω από τον αριθμό 13. Στον αριθμό 13 έχουμε ερώτηση. Τέλειο. Τι είναι γραμματικά η λέξη εδώ? Έχετε 30 δεύτερα για να σκεφτείτε. Πώς το λένε? Να το πω. Τοπικό επίρρημα. Πολύ σωστά. Μπράβο, αγόρια. Εγώ το είπα. Μόνος. Στη συνέχεια. Τον αριθμό 16. Για να δούμε τι υπάρχει πίσω από το κουτάκι με τον αριθμό 16. Τυρί. Έχετε πάρει 10 βαθμούς χωρίς καν να χρειαστεί να απαντήσετε σε κάποια ερώτηση. Στη συνέχεια. Τον εσείς? Αριθμό 9. Έχουμε ερώτηση, παιδιά. Πάλι. Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό του κόσμου? Το Everest. Πολύ σωστά. Μπράβο. Δεν χρειαστήκατε καν τα 30 δεύτερα. Στη συνέχεια, κορίτσια. Το 4. Στον αριθμό 4 έχουμε ερώτηση. Πόσα πόδια έχει η αράχνη? 30 δευτερόλεπτα. 8. Μπράβο! Πολύ σωστά. Λίγα κουτάκια έχουν μείνει τώρα. Το 12. Για να δούμε τι υπάρχει πίσω από τον αριθμό 12. Παγίδα. Στη συνέχεια, κορίτσια, πάμε. Το 2. Για να δούμε τι υπάρχει πίσω από τον αριθμό 2. Έχουμε τη γάτα. Παίρνουμε 30 βαθμούς. Μπράβο, κορίτσια. Ανάμεσα στο 6 και στο 14, τι θα διαλέξετε? Το 6. Το 6 είναι ερώτηση, παιδιά. Πόσα χρόνια έχει ένας αιώνας? 100. Μπράβο. Πολύ σωστά. Και η τελευταία είναι ο αριθμός 14, που είναι μία ερώτηση. Τι σημαίνει ότι ένα τρίγωνο είναι ισοσκελές? Και οι τρεις πλευρές είναι ίσες. Ισοσκελές. 30 δευτερόλεπτα για να σκεφτούμε. Τι σημαίνει ισοσκελές? Τι ιδιότητες έχει ένα ισοσκελές τρίγωνο? Ξέρουμε για τα ισοσκελή τρίγωνα. Τι έχουν ίδια, τι? Έχουν τρεις ίδιες γωνίες. Όχι, τέλος χρόνου. Εσείς, αγόρια? Τρεις ίσες πλευρές. Όχι. Τρεις ίσες πλευρές και τρεις ίσες γωνίες έχουν τα ισόπλευρα. Τα ισοσκελή τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες και δύο γωνίες. Αλλά δεν πειράζει. Για να δούμε τώρα την βαθμολογία αυτού του μέρους του παιχνιδιού μας. Τα πήγατε πάρα πολύ καλά, ομολογώ να πω. Σε όλες τις ερωτήσεις, σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις, απαντήσατε πολύ σωστά. Τα κορίτσια στην πορτοκαλί ομάδα έχουν 60 βαθμούς και τα αγόρια στην κίτρινη ομάδα έχουν 50. Μπράβο, παιδιά!
στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού μας. Είναι το παιχνίδι μνήμης. Για να δούμε ποιος έχει καλή μνήμη εδώ πέρα. Θα ανοίξουμε 6 τετραγωνάκια για την κάθε ομάδα. Θα δούμε τι εικόνες κρύβονται από πίσω. Και στη συνέχεια θα πρέπει να τις μνημονεύσετε και να τις πει κάθε ομάδα απ' έξω. Ποιες εικόνες ήτανε. Θα διαλέξουμε κάποιον να αντιπροσωπεύσει την ομάδα. Και ας ξεκινήσουμε με την κίτρινη ομάδα. Στην κίτρινη ομάδα ποιος από τους δύο θα παίξει? Εγώ. Πολύ ωραία, θα παίξει ο Κωνσταντίνος. Για να δούμε τι κρύβονται πίσω από τα τετραγωνάκια μας, Κωνσταντίνε. Τελείωσε ο χρόνος μας. Θυμάσαι να μας πεις τι είχε πίσω κάθε τετραγωνάκι? Ναι. Για πες μας, Κωνσταντίνα. Το πρώτο είχε ένα μπέργκερ. Ναι. Το δεύτερο ένα μπαλόνι. Ναι. Το τρίτο ένα μπισκότα. Ναι. Το τέταρτο ένα δέντρο. Μετά μια μπάλα μπάσκετ και ένα ψωμί. Τέλεια. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Τις απάντησες όλα σωστά. Μπράβο. Και τώρα θα παίξει η πορτοκαλή ομάδα. Κορίτσια, και για εσάς ισχύει το ίδιο. Θα δούμε 6 τετραγωνάκια. Θα έχουμε 30 δεύτερα να δούμε τι κρύβονται από πίσω. Θα τα μνημονεύσουμε και μετά θα τα πούμε απ' έξω. Από εσάς τις δύο, ποια θα παίξει, Χριστίνα ή Άννα? Εγώ. Μπράβο, ωραία. Πολύ ωραία, Χριστίνα. Πάμε να δούμε τα τετραγωνάκια μας. Στο πρώτο τετραγωνάκι είναι ένα κοριτσάκι, ένας πύραυλος, πεταλούδα, ομπρέλα, αχλάδι και αεροπλάνο. Τέλος χρόνου, πάμε τώρα να κλείσουμε τα κουτάκια μας. Ένα κοριτσάκι. Ναι. Ένας πύραυλος. Ναι. Αχλάδι. Ομπρέλα, ναι. Αεροπλάνο. Ναι. Ακόμα ένα τετραγωνάκι έχουμε. Και... Δεν πειράζει, αν δεν μπορείς να σκεφτείς. Τέλος χρόνου, δεν πειράζει. Τα βρήκες όλα εκτός από ένα. Ήταν η πεταλούδα. Το τρίτο τετραγωνάκι. Μπράβο, παιδιά μου, τα πήγατε πάρα πολύ καλά και εδώ πέρα. Μέχρι εδώ, παιδιά, βρισκόμαστε σε ισοπαλία. Έχετε και οι δύο 110 βαθμούς. Μπράβο σας. Για να δούμε, ντέρμπι. Μεταξύ σας είσαστε ισοπαλία. Μπράβο σας. Πάμε τώρα στο επόμενο μέρος του παιχνιδιού. Βρες το σωστό. Βρες το σωστό. Στο επόμενο μέρος του παιχνιδιού έχουμε 3 υποτμήματα. Θα πρέπει να απαντήσει κάθε ομάδα σωστά. Θα σας δίνονται ερωτήσεις πολλαπλής και θα πρέπει εσείς να διαλέγετε ποια είναι η σωστή απάντηση. Ας ξεκινήσουμε τώρα με την πορτοκαλή ομάδα. Η πρώτη ερώτηση. Ποια χώρα έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο? Η Κίνα, η Ρωσία ή η Γερμανία? 30 δεύτερα για να σκεφτείτε, κορίτσια. Κίνα. Η Κίνα, για να δούμε, είναι η Κίνα? Για να δούμε. Μπράβο, είναι η Κίνα. Πολύ σωστά. Είναι η μεγαλύτερη, με το μεγαλύτερο πληθυσμό χώρα στον κόσμο. Στη δεύτερη ερώτηση θα απαντήσετε εσείς, παιδιά. Για να δούμε ποια είναι η ερώτηση. Πόσα κιλά έχει ένας τόνος? Οι πιθανές
Απαντήσεις είναι 10, 100 ή 1000. Για σκεφτείτε. Ένας τόνος έχει 1000, είναι με 1000 κιλά. Να το πάρουμε ως την τελική απάντηση. Ναι. Πολύ σωστά. 1000 κιλά ένας τόνος. Μπράβο, παιδιά. Στη συνέχεια, η επόμενη ερώτηση για την πορτοκαλί ομάδα. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας? Οι πιθανές απαντήσεις είναι η Αθήνα, η Φλωρεντία ή η Ρώμη. Η Ρώμη. Για να δούμε, είναι η σωστή απάντηση. Είναι, μπράβο και σε εσάς κορίτσια, πολύ σωστά. Και η τελευταία ερώτηση για εσάς, παιδιά. Ποιος ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα? Για να δούμε. Ο Νταβίντσι, ο Ρέμπραντ ή ο Λγκρέκο? Ο Νταβίντσι. Ο Νταβίντσι, πολύ σωστά. Μπράβο, παιδιά. Έχουμε μερικές λεξούλες και θα πρέπει να βρείτε ποια είναι η σωστή έννοια της λέξης. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι ο αφιλότιμος. Ας ακούσουμε τις έννοιες αυτής της λέξης. Πάει, τα κατάφερε ο αφιλότιμος. Η αφιλότιμη του τετραδίου στο σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερη από αυτή του βιοπωλείου. Το πεύκο είναι αφιλότιμο δέντρο. Δεν ρίχνει ποτέ τα φύλλα του. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Το πρώτο. Πάει, τα κατάφερε ο αφιλότιμος. Πολύ σωστά. Το πρώτο είναι. Πάλι τα κατάφερε ο αφιλότιμος. Δεύτερη λέξη. Είναι η λέξη δευτερότοκος. Ο δευτερότοκος του δανείου που πήρε ο πατέρας μου ανέβηκε 1%. Για να στηριχτεί η σκάλα στον τοίχο, ο αδερφός μου έβαλε 2 δευτερότοκους. Ο Μανώλης είναι ο δευτερότοκος της οικογένειας. Γεννήθηκε μετά από μένα που είμαι το πρώτο παιδί. Νομίζω είναι το τρίτο. Ο Μανώλης είναι ο δευτερότοκος της οικογένειας. Γεννήθηκε μετά από μένα που είμαι το πρώτο παιδί. Πολύ σωστά. Μπράβο, παιδιά. Η επόμενη λέξη είναι ζωφερός. Ο ζωφερός είναι ο πιο πολύτιμος λίθος μετά το διαμάντι. Η κυρία Αγγελική κάνει ζωφερές σκέψεις κάθε φορά που στεναχωριέται. Αυτό που με εντυπωσίασε στον Παρθενώνα ήταν η ζωφερή ιωνικού τύπου. Το δεύτερο. Η κυρία Αγγελική κάνει ζωφερές σκέψεις κάθε φορά που στεναχωριέται. Πολύ σωστά. Τελευταία λέξη είναι η λέξη καλοβαλμένος. Τα έπιπλα είναι τόσο καλοβαλμένα στο σαλόνι του σπιτιού μας που χωράει και το καινούριο μου πιάνο. Ο Σπύρος είναι πολύ καλοβαλμένος. Ό,τι του λες το δέχεται. Ο καλοβαλμένος του δωματίου μου είναι πάντα γεμάτος με παλτό και κασκόλ. Νομίζω είναι το άλφα. Τα έπιπλα είναι τόσο καλοβαλμένα στο σαλόνι του σπιτιού μας που χωράει και το καινούριο μου πιάνο. Πολύ σωστά. Είναι η πρώτη. Τώρα ακολουθεί το τρίτο μέρος του παιχνιδιού που είναι παντομήμα. Θα δούμε κάποιο βιντεάκι και θα πρέπει να καταλάβουμε τι κάνει, παιδιά. Ας ξεκινήσουμε τώρα με την πορτοκαλί ομάδα. Καρφώνει κάτι στον τοίχο. Καρφώνει βίδες στον τοίχο. Καρφώνει κάτι στον τοίχο, πολύ σωστά. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο, κορίτσια. Πάμε τώρα με την κίτρινη ομάδα να δούμε το επόμενο βιντεάκι. Για να δούμε καλά. Βάζει νερό να πιει. Πολύ σωστά. Βάζει νερό να πιει. Λοιπόν, ως εδώ η βαθμολογία μας είναι πάλι ισοπαλία. 160 και 160. Μπράβο, παιδιά. Είμαστε ισοπαλία. Για να δούμε τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια.
λεξοπαγίδες. Στο πρώτο μέρος αυτού του παιχνιδιού θα μας δώσουν κάποια γραμματάκια και θα έχουμε 2 λεπτά χρόνο για να σχηματίσουμε όσες περισσότερες λεξούλες μπορούμε. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα γραμματάκια. Είναι το γάμα, είναι το κάπα, το σίγμα, το γιώτα, το όμικρον και το άλφα. Παιδιά, έχετε στη διάθεσή σας 2 λεπτά για να γράψετε όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε. Τέλος χρόνου. Πάμε να δούμε τι λεξούλες βρήκατε. Για να δω. Και εσείς, παιδιά. Λοιπόν, η κίτρινη ομάδα έγραψε γιος, κόκκος, ασία, κακάο, σοκάκι και γίγας. 6 λεξούλες βρήκατε. Μπράβο, παιδιά. Κισός, σάκα, κακάο, ασία, άγιος, σοκάκι και γίγας. 7 λέξεις βρήκε η πορτοκαλί ομάδα και 6 λέξεις βρήκε η κίτρινη. Για να δούμε ποιες άλλες λέξεις θα μπορούσαμε να σχηματίσουμε με αυτά τα γράμματα. Γιακάς, κιόσκι, ασκή, ασκιά, όσος, όσα, όση, κάσος, όσιος, οσία, όση, άσος, ίσιος, ίσος, άγιος, ίσκιος, κακός, κακία, σακί, σάκο, σακάκι, γιος και γιόκ. Ήτανε λίγο παραπάνω αυτές οι λέξεις, ε. Πολύ. Πολύ παραπάνω. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα κάνετε ακόμα περισσότερες. Mm. Στο επόμενο τώρα τμήμα έχουμε την ακροστοιχίδα. Υπάρχει μεγάλη κάθετη λέξη και οριζοντίες άλλες 6. Σε κάθε αριθμό κρύβεται μία ερώτηση. Θα σας κάνω μία ερώτηση λοιπόν και θα πρέπει να βρίσκετε τη σωστή λεξούλα που είναι η απάντηση για κάθε αριθμό. Αν κάποιος βρει την ακροστοιχίδα, κερδίζει 20 βαθμούς. Θα ξεκινήσουμε με την κίτρινη ομάδα τώρα. Ποιον αριθμό θα διαλέξετε, παιδιά? Το 2. Ποιος έγραψε την Οδύσσια και την Ελιάδα? Ο Όμηρος. Όμηρος, πολύ σωστά. Επόμενο αριθμό, τι θα διαλέξετε εσείς, κορίτσια? Το 3. Λοιπόν, στο νούμερο 3 είναι η εξής ερώτηση. Από πού καταγόταν ο Πάρης που έκλεψε την ωραία Ελένη? Πέντε γραμματάκια. Ο Πάρης και η ωραία Ελένη. Αθήνα. Όχι. Λάθος. Δεν ήταν η Αθήνα. Παιδιά, εσείς, τι θα διαλέξετε?
Την Άννα. Για να δούμε τι είναι στην Άννα. Ποια ερώτηση. Ποια αποκαλούμε Θεοτόκο. Την Παναγία. Πολύ σωστά, η Παναγία. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε απαντήσει την πρώτη και τη δεύτερη, Παναγία και Όμηρος. Σιγά σιγά αρχίζετε να σχηματίζετε και η ακροστοιχίδα μας, έτσι. Πρέπει να σκεφτείτε λίγο, να σκέφτεστε ποια είναι και η κάθετη ερώτηση. Για πάμε πορτοκαλί ομάδα, τι θα διαλέξετε. Το 4. Για να δούμε τι ερώτηση έχουμε. Πώς λέγεται το πλανητικό σύστημα στο οποίο ανήκει και η Γη. Είναι μια λεξούλα με 6 γράμματα. Αρχίζει από φωνήεν. Στο πλανητικό μας σύστημα ποιο είναι το πιο βασικό. Ο ήλιος. Άρα, το σύστημά μας πώς είναι. Να πούμε, ηλιακό. Για να δούμε, είναι το ηλιακό με 6 γραμματάκια. Σωστά, μπράβο, είναι το ηλιακό. Πολύ ωραία. Αγόρια, ποια διαλέξτε. Το 3. Το 3. Την έχετε ξανακούσει την ερώτηση από τα κορίτσια από πριν. Θα την ξαναπώ όμως. Από πού καταγόταν ο Πάρης που έκλεψε την ωραία Ελένη. Ξέρετε να μας πείτε. Από τη 3. Για να δούμε. Είναι σωστά. 3. Μπράβο. Μπράβο παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν. Μήπως βρήκατε και την κάθετη. Ναι. Θέλετε να κάνετε προσπάθεια να μας πείτε. Ποτήρι. Να δούμε, είναι το ποτήρι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η κάθετη λέξη είναι το ποτήρι και έχετε κερδίσει επιπλέον 20 πόντους γιατί τη βρήκατε. Και περνάμε στον αναγραμματισμό. Υπάρχουν μπερδεμένα πολλά γραμματάκια. Θα τα δούμε, θα σκεφτείτε ποια λέξη μπορεί να σχηματίσουν. Για πάμε να δούμε ποια γραμματάκια κρύβονται. Λοιπόν, βλέπετε τα γραμματάκια. Θα πάρετε ένα λεπτό τώρα χρόνο για να μπορέσετε να σχηματίσετε την ερώτηση. Θα σχηματίσετε μία λεξούλα με τα γραμματάκια που βλέπετε. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλα τα γράμματα. Λοιπόν, και για να σας βοηθήσω, θα σας πω ότι το πρώτο γράμμα της λέξης είναι το μη. Θα ξεκινήσουμε από το μη. Είναι ένα αντικείμενο που ειδικά εσείς που είστε μαθητές, το χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση. Τι βρήκατε, η κίτρινη ομάδα. Για να δούμε. Είναι ο μαρκαδόρος. Για να δούμε, είναι ο μαρκαδόρος. Μπράβο παιδιά, είναι ο μαρκαδόρος. Πολύ σωστά, μπράβο σας. Έχετε πάρει 20 βαθμούς. Και πάμε τώρα στο επόμενο μέρος του παιχνιδιού που είναι τα φωνιεντόληπτα. Θα έχει κάθε ομάδα 30 δευτερόλεπτα για κάθε φράση για να μπορέσει να τη σκεφτεί και να τη βρει. Υπάρχουν συνολικά 4 φράσεις. Θα ξεκινήσουμε με την πορτοκαλί την ομάδα και θα πρέπει σε 30 δευτερόλεπτα να σκεφτείτε ποια φράση είναι. Για κάθε σωστή απάντηση θα παίρνετε 10 βαθμούς. Ο χρόνος σας ξεκινάει. Βρήκατε κάτι. Ναι. Για να πούμε. Χρόνος πέφτει το Γενάρη. Ο χρόνος πέφτει. Όχι. Χιόνι πέφτει το Γενάρη, ναι. Χωρίς θα. Και μετά βρήκαμε τον. Χιόνι πέφτει το Γενάρη, χωρίς. Χωρίς τι χωρίς πέφτει το Γενάρη. Για σκεφτείτε. Η επόμενη ομάδα. Εσείς παιδιά βρήκατε κάτι. Βρήκατε τη φράση ή κάποια λέξη από τη φράση. Στο ίδιο σημείο κόλλησα. Λίγα έμεινα, αλλά δεν πειράζει. Θα σας πω εγώ όλη τη φράση. Η φράση μας είναι «Χιόνι πέφτει το Γενάρη, χαρές θα έχουμε τον άλλον Άρη».
Είναι πολύ συγκεκριμένη η έκφραση που τη χρησιμοποιούμε. Δεν πειράζει όμως. Πάμε τώρα στην επόμενη. Είναι η κίτρινη ομάδα τώρα, η σειρά της κίτρινης ομάδας. Για να δούμε τι φράση έχετε εσείς, παιδιά. Μπορείτε να σκέφτεστε κι εσείς, ε. Το Σεπτέμβρη το σταφύλι, τον Οκτώβρη τα κουδούνια. Για να δούμε, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Πολύ σωστά, μπράβο παιδιά, τη βρήκατε. Και η τρίτη μας φράση για την πορτοκαλί την ομάδα, για πάμε να δούμε ποια είναι. Όλοι σκεφτόμαστε τώρα να βρούμε τη φράση. Πριν τελειώσει ο χρόνος, για να δούμε, βρήκε κανείς κάτι, κορίτσια. Νους, ακάματος και αυτό βρήκαμε και γύρος, δεν ξέρω. Αγόρια εσείς. Πώς. Νέος ακαμάτης, γέρος διακονιάρης. Δεν πειράζει, μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα στην εκπομπή μας σήμερα. Ε. Και η τελευταία φράση, που η σειρά είναι της κίτρινης ομάδας. Τέλος χρόνου, παιδιά. Βρήκατε τίποτα? Ναι. Για να ακούσω. Μη ρωτάς γιατρό, ρώτα τον και εκεί κολλήσαμε. Ρώτα τον, τον παθό. Μη ρωτάς γιατρό, ρώτα τον παθό. Δεν την ξέρω τη φράση, αλλά δεν πειράζει. Να δούμε τώρα ποια είναι όμως η συνολική βαθμολογία μέχρι εδώ πέρα και για τις δύο τις ομάδες. Για την πορτοκαλί ομάδα έχουμε 240 βαθμούς. Πολύ ωραία, κορίτσια. Και για την κίτρινη έχουμε 300 βαθμούς. Προηγήστε τώρα. Στο επόμενο μέρος του παιχνιδιού είναι η λεπτομέρεια. Θα μας εμφανίζονται μερικές εικονίτσες σε πιο λεπτομερή και θα πρέπει εσείς να βρίσκετε όλη την εικόνα να δούμε τι απεικονίζει. Θα ξεκινήσουμε τώρα με την πορτοκαλί ομάδα, για να δούμε ποια είναι η πρώτη εικόνα. Είναι ένα τρένο. Για να δούμε, είναι ένα τρένο. Πολύ σωστά, είναι ένα τρένο. Μπράβο, κορίτσια. Η επόμενη εικόνα. Κόλλησε. Για σκεφτείτε. Είναι κλωστές. Για να δούμε, είναι κλωστές. Είναι κλωστές. Μπράβο, παιδιά. Η επόμενη για την πορτοκαλί ομάδα. Σκάλες. Σωστά κι εσείς. Το επόμενο. Ένα σαλιγκάρι. Για να δούμε, είναι ένα σαλιγκάρι. Είναι ένα σαλιγκάρι. Μπράβο. Τι είναι αυτό? Είναι ένα παπούτσι. Είναι ένα παπούτσι. Μπράβο. Συγκεκριμένα είναι ένα πέδιλο, έτσι. Με ένα πλοίο. Είναι ένα καράβι με κοντέινερ. Εδώ τώρα. Ρινόκερος. Είναι ένας ρινόκερος. Πολύ σωστά. Και τέλος, η τελευταία μας εικόνα.
τηλεχειριστήρια control. Μπράβο, παιδιά. Είναι μια παιχνιδομηχανή. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά, φαντάζομαι. Η βαθμολογία μέχρι εδώ, παιδιά, είναι για την πορτοκαλί ομάδα 280 βαθμοί και για την κίτρινη 340 βαθμοί. Μπράβο, παιδιά. Είστε πάρα πολύ κοντά μεταξύ σας. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος του παιχνιδιού. Εδώ πέρα χρειάζεται και η ταχύτητα, όχι μόνο οι γνώσεις. Θα υπάρχουν 15 ερωτήσεις που θα σας κάνω και θα έχουμε στη διάθεσή μας 5 λεπτά. Όποιος θα ξέρει την απάντηση θα πατάει γρήγορα το κουμπάκι. Ο πιο γρήγορος και αυτός που θα γνωρίζει την απάντηση θα παίρνει και 10 βαθμούς. Σας θέλω έτοιμους, με ταχύτητα, με συγκέντρωση. Είναι το τελευταίο μέρος και το τελικό που θα κριθεί και ο νικητής του παιχνιδιού. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, θα πω όλες τις ερωτήσεις και κάθε φορά μετά θα τις επαναλαμβάνω μέχρι να βρούμε όσες περισσότερες μπορούμε. Ξεκινάμε. Ο χρόνος μας ξεκινάει από τώρα. Πρώτη ερώτηση. Τι χρώμα χρησιμοποιείται σε στρατιωτικές στολές για σκοπούς παραλλαγής καμουφλάζ? Η κίτρινη ομάδα ήταν η πρώτη. Πράσινο. Σωστά. Χακί συγκεκριμένα, πράσινο. Μπράβο, παιδιά. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος ήταν στη μυθολογία ο θεός του πολέμου και των μαχών? Πάλι κίτρινη ομάδα, πιο γρήγορη. Ο θεός Άρης. Μπράβο, σωστά. Τρίτη ερώτηση. Κορίτσα, σας θέλω πιο γρήγορες, έτσι. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης βόρεια? Νότια. Πολύ σωστά. Τέταρτη ερώτηση. Ποιος θεωρείται βασιλιάς των ζώων? Η πορτοκαλί ομάδα ήταν πιο γρήγορη. Λιοντάρι. Μπράβο. Επόμενη ερώτηση. Πόσες συλλαβές έχει η λέξη μαθηματικά? Κίτρινη. Πέντε. Ποια είναι η εφεύρεση του Ντάνιελ Γκάμπριελ Φαρενάιτ? Η πορτοκαλί ομάδα, Γρηγόρη. Μπράβο. Για πάμε. Θερμόμετρο. Το θερμόμετρο. Πολύ σωστά. Μπράβο. Ποιο γράμμα είναι μετά το κάπα στο ελληνικό αλφάβητο? Η πορτοκαλί ομάδα. Λάμδα. Ωραία. Μπράβο. Κόλλησε η Ανούλα. Ναι, αγχώθηκες. Ποια χώρα φημίζεται για τα ζυμαρικά της? Η Ιταλία. Μπράβο, παιδιά. Σε ποιον ανήκαν οι στάβλοι που καθάρισε ο Ηρακλής? Στον... Όχι, κόλλησα. Κόλλησες. Η πορτοκαλί ομάδα? Όχι. Δεν πειράζει. Θα πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το θυμήθηκα. Του Αιγία. Δεν θυμάμαι πώς το λέει. Όχι. Πώς το λέει. Κορίτσια, εσείς? Δεν θυμάμαι. Όχι. Επόμενη. Τι ήτανε οι στιφαλίδες όρνηθες? Η πορτοκαλί ομάδα. Όρνηθες. Ναι, τι ήταν οι στιφαλίδες όρνηθες όμως. Αγόρια. Ήτανε, πώς να το πω, κάτι πουλιά. Πουλιά, πουλιά. Πολύ σωστά, μπράβο. Τι είναι η φακή, τα ρεβίθια, τα φασόλια? Πορτοκαλί ομάδα. Όσπρια. Μπράβο. Επόμενη ερώτηση. Πώς ονομάζεται η προετοιμασία για σωματική άσκηση? Ζέσταμα. Αλλιώς. Γυμναστική. Λάθος. Επόμενη. Δεν πειράζει. Πόσα γράμματα έχει το αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας? Η κίτρινη. 24. Μπράβο, παιδιά. 24. Σε ποιον ήταν αφιερωμένος ο Παρθενώνας? Η πορτοκαλί. Στην Θεάθηνα. Πολύ σωστά. Και η τελευταία ερώτηση. Πόσες μοίρες έχει ένα τρίγωνο? Η κίτρινη ομάδα. Πόσες μοίρες έχει ένα τρίγωνο? 180. Μπράβο. Η μοναδική. Η μοναδική ερώτηση που δεν απαντήθηκε ήταν η ερώτηση σε ποιον ανήκαν οι στάβλοι που καθάρισε ο Ηρακλής.
Επειδή υπάρχει χρόνος, μπορούμε να το σκεφτούμε, να συνεχίσουμε. Γιώργο, εσύ ήσουν πολύ κοντά πριν. Εσείς, κορίτσια, κάποια ιδέα? Δεν πειράζει, παιδιά. Η απάντηση ήταν ότι ήταν η στάβλη του Ευγεία. Εσύ, Γιώργο, ήσουν πάρα πολύ κοντά. Ξέρω. Δεν πειράζει. Ήταν μόνο μία ερώτηση που δεν απαντήσατε. Και τώρα ήρθε η ώρα να πούμε ποια είναι η τελική μας βαθμολογία. Και να ανακοινώσουμε την νικήτρια ομάδα. Λοιπόν, για την πορτοκαλί ομάδα έχουμε 340 βαθμούς και για την κίτρινη ομάδα έχουμε 410. Η κίτρινη ομάδα είναι η νικήτρια ομάδα. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστώ. Κερδίσατε. Μπράβο και σε εσάς, κορίτσια. Μάθατε όσα δεν ξέρατε μέχρι σήμερα. Τα πήγατε πάρα πολύ καλά και οι δύο ομάδες. Περάσατε ωραία. Ναι. Διασκεδάσατε. Ναι. Χαρήκατε. Mm-hmm. Μπράβο. Γιατί αυτό ήταν και ο τελικός σκοπός και ο στόχος μας. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.